Σήμερα γύρισε στο διαφημιστικό για κάτι καινούριο για εσένα. Ναι, σήμερα είναι μια πολύ όμορφη ημέρα για μένα. Δημιούργησα τη δική μου σειρά καλλιτικών περιποίησης προσώπου. Είναι έτσι βασισμένα πάνω στο διαμάντι. Είναι κάποια tips που και εγώ ίδια ακολουθώ για λαμπερή επιδερμίδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και πολύ πιο χαρούμενη που σε συναντώ αποκλειστικά μετά από τόσο καιρό να σου δώσω συνέντευξη στη Φέη μας που τόσο αγαπώ και... Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά σας. Έχω διαβάσει σχόλια που δεν μ' αρέσουν. Πάντα θα διαβάζω σχόλια όσο εκτίθομαι. Ας πούμε, πέρσι είχα διαβάσει ένα σχόλιο που ήμουν στο My Style Rocks. Έγραψαν ένα σχόλιο και είπαν ότι μοιάζω με τραβεστή. Άλλη κριτική κακιά που έχω ακούσει είναι για τη φωνή μου. Ζηλεύουν και τρελαίνονται. Η οποία είναι λεπτή και όλοι λένε ότι αυτό ίσως είναι ένας ρόλος. Να είναι η φωνή μου έτσι. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Όπως είπε και ο κύριος Φασουλής, έχω και λεπτές νότες. Έχω και πιο χοντρές νότες, τις οποίες, όπως μου είπε, πρέπει να τις εκμεταλλευτώ για το καλό μου. Ας πούμε, η κυρία Μαρία, η Μαρία στο Just, είπε ότι αυτό όλο που βλέπει, επειδή έτσι όπως μιλούσα και αυτά, πιστεύει ότι είναι ρόλος. Το Just έφυγε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Το περίμενε? Όχι, δεν το περίμενα. Περίμενα να φτάσω στα 10 επεισόδια, αλήθεια. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά, δεν θέλω να σκεφτώ αυτά που ίσως έχω ακούσει ότι είναι στημένα και ότι και τα λοιπά, που τα άκουσα και από την αρχή όταν πήγα. Εγώ πίστευα ότι έχω φωνή, δηλαδή και το παραδόθηκα το πρώτο τραγούδι, το είπα πάρα πολύ ωραία. Παραδόθηκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα. Πήγε στραβά, πιστεύω, η χημεία μου με τον παρτενέρ μου, που το έχω ξαναπεί και το είπα και μπροστά του. Είμαστε και δύο έντονοι χαρακτήρες. Δεν ταιριάζουν δύο έντονοι χαρακτήρες μαζί. Όπως πιστεύω και ο παρτενέρ μου, ο coach, αν είχε άλλη κυρία, μια πιο ήρεμη κυρία από ότι εγώ, θα τα πήγαινε και εκείνος πολύ πιο καλύτερα. Αποφεύγεις να πεις το όνομα του Τριαντάφυλλου. Ναι, είπα. Μου στείλε και ένα εξώδικο. Τελικά το Just είναι το παιχνίδι των εξωδίκων. Είδαμε και τη μακρή Ραχίλη να στέλνει εξώδικο στον Νίκο Κοκλώνη. Μου ήρθε λοιπόν ένα εξώδικο το οποίο έλεγε να βγω εγώ και να ανακαλέσω. Εγώ δεν μπορώ φυσικά να βγω και να ανακαλέσω κάποια πράγματα που αισθάνθηκα εγώ ίδια πώς έγιναν. Ας πούμε, καταρχήν εγώ δεν είπα ποτέ ότι με έδιρε. Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι στη ζωή μου δεν δέχομαι καμία μορφή βίας. Το ότι εγώ δεν είμαι μαθημένη και δεν ήμουν μαθημένη να ακούω φωνές, να μου μιλάνε έντονα, να μου κάνουν. Αυτό μες στη μούρη μου έλεγε εγώ είμαι ο coach που εκείνος, γιατί το συζητήσαμε μετά, μου είπε ότι εσύ παλαμάκια χτύπησα, δεν το έκανα αυτό. Εγώ όμως το πήρα αλλιώς. Το Τριαντάφυλλο ζήτησε να βγεις δημόσια, να ζητήσεις συγγνώμη. Αυτό λοιπόν, και αυτό δεν έγινε φυσικά, γιατί να ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσει και εκείνος συγγνώμη εκ μέρους του, γιατί λάθη ίσως κάναμε και οι δύο. Εγώ το μόνο που του ζήτησα συγγνώμη μετά εκ των υστέρων ήταν αυτό που τον στεναχώρησε, που δεν τον αποκάλεσα με το όνομά του και τον είπα κάπως αλλιώς στην εκπομπή του Μουτσινά. Γαρίφαλο. Ναι, τον συγχωρώ. Στις μέρες που ζούμε με τόσο άσχημα γεγονότα, τόσο άσχημα πράγματα, άνθρωποι πεθαίνουν, άνθρωποι δεν έχουν δουλειές, για το παγκόσμιο κόσμο αναφέρομαι, όχι μόνο για την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να στεκόμαστε σε τέτοιες μικρότητες. Ωστόσο το όνομά σου ακούστηκε για τον Μπατσελορέτ. Ο άντρας δεν είναι φτιαγμένος να διαλέγει τις γυναίκες. Η γυναίκα είναι φτιαγμένη να διαλέγει τον άντρα. Γι' αυτό λοιπόν μου έγινε η πρόταση αυτή, να είμαι η επόμενη μπάτσελερ στη γυναικεία εκδοχή, όμως συζητάω κάποια πράγματα γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω το ότι δεν θα φιλιέμαι δημόσια να με βλέπει η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Καταρχήν συχαίνομαι να φυλάω κάθε στόμα, δηλαδή τι θα κάνουμε γευσηγνωσία στομάτων, για φαντάζομαι να είμαι εγώ η Queen και να επιλέξω εγώ ποιον τελικά θα φτάσω στο τέλος μαζί του, δεν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, έχω πει ότι δεν θα ξαναπάω ποτέ σε reality. Όμως, έχω ακούσει ότι ο Βασιλάκος έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά. Έχω ακούσει και κάτι ποσά γύρω στο 500,000. Οπότε βεβαίως και θα πήγαινα με 500,000. Λοιπόν, η σιωπή λέει, το να μιλάς λέει είναι ασήμι. Το να σιωπάς είναι χρυσός.